Λοιπόν, Λευτέρη, στον ψυχολόγο, ποιον έφερες τώρα, ποιον έστειλες στον ψυχολόγο? Λοιπόν, σήμερα έστειλα στον ψυχολόγο τον Γιώργο Χατζηπαύλου, ο οποίος μας μίλησε για το stand-up, μας μίλησε γιατί δεν θέλει να σχολιάζει πρόσωπα της showbiz και γενικότερα μας μίλησε για το πώς βλέπει την τηλεόραση. Ηθοποιός ούτε ήθελα ούτε θέλω. Δεν έχω πάει σε σχολή, δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός για να κάνεις stand-up. Αν σου πρότειναν τώρα να παίξει μια θεατρική παράσταση, θα έλεγες όχι? Νομίζω ότι αν κάτι το θες, το αναζητάς, δεν περιμένεις να σου έρθει. Για να μην το έχω αναζητήσει ποτέ, μάλλον θέλω πολύ περισσότερο το stand-up. Όταν έμεινε έγκυος η γυναίκα μου, αναρωτιόμουν πώς θα φανεί στο γιο μας η δουλειά του μπαμπά. Ναι. Και μου λέει, σε 15 χρόνια που θα έρθει να σε δει στο θέατρο, θα μας πει. Και λέω, σε 15, ναι, μου λέει, το παιδί πρέπει να μεγαλώσει, δεν θα έρθει να σε δει να μιλάς για ενήλικα θέματα στα 5, στα 6. Και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί για να μην ξέρει τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό και πιο εντριγκαδόρικο για μένα, πράγματα τα οποία δεν είναι στο οπτικό πεδίο όλων. Η επικαιρότητα είναι στα μάτια όλων. Κάποια στιγμή αποφασίζεις ή βρίσκεις τι είδους κωμικός είσαι. Εγώ δεν είμαι κωμικός που η επικαιρότητα με εντριγκάρει. Έχω κάνει πράγματα που ήταν αντιπροσωπευτικά για μένα στην τηλεόραση. Ας πούμε, η μάχη των φίλων που έκανα ήταν ένα project το οποίο σαν ιδέα εμένα με αντιπροσώπευε. Από τα σκετσάκια και τα σφινάκια, τι έχεις να θυμάσαι? Τη φοβερή ομάδα, δηλαδή ήταν μια φοβερή παρέα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες και ίσως για μένα και μια χαμένη ευκαιρία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που γινόταν ένα sketch show για την ιστορία. Αυτό ήταν μια πρόταση που ήρθε σε εμάς και κατόπιν δημιουργήθηκε και η ομάδα. Σαφώς υπήρχαν παραλήψεις, ελλείψεις, ασυνεννοησίες, αλλά θεωρώ ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Σαφώς και εγώ πλέον βλέπω πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ καλύτερα. Τα κείμενα γιατί με μεγαλύτερη ψυχραιμία ίσως, αλλά δεν είναι στο χέρι σου πάντα. Ήταν κάτι που θα το έβλεπες αν ήσουν σπίτι σου? Έχω δει το αγγλικό από περιέργεια, έτσι να ακούσω τον Άγγλο εκφωνητή. Το ελληνικό, επειδή ήμουν κομμάτι της παραγωγής, μου είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω, δεν ξέρω. Δεν κάθομαι να βλέπω τον εαυτό μου, ας πούμε, και να λέω τι ωραίος ή χάλια ή πόσο μάλλον δε σε ένα σπικάζ. Έχεις συναντήσει με ανθρώπους που περιμένουν από σένα να σε κλώνουν και να τους κάνεις να γελάσεις όπως κάνεις να γελάσεις στη σκηνή? Ναι. Και εκεί πώς αντιδράσεις? Το ψάχνω. Από ό,τι έχω καταλάβει, γενικότερα υπάρχει μια λογική στην τηλεόραση να καλούνται άνθρωποι να μιλήσουν για πρόσωπα της τηλεόρασης. Και αυτό ίσως είναι και η απάντηση στο γιατί κάπου είχε γραφτεί, κάπου είχα διαβάσει, η τηλεόραση έχει μια κατεύθυνση προς τον εαυτό της. Δηλαδή, η τηλεόραση μιλάει για την τηλεόραση. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, τι απαντά? Κοίτα, όταν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε έχει γίνει αυτό, να σχολιάσετε το τάδε πρόσωπο, εγώ βλέπω μια ομάδα 5, 6, 7 δημοσιογράφων, ανθρώπων τέλος πάντων που κάνουν την εκπομπή, να σχολιάζουν μετά κάποιοι υπέρ και κάποιοι κατά σε αυτό που είπα. Χωρίς να είμαι εκεί. Εάν εγώ αρχίσω να σχολιάζω πρόσωπα, κάποιος ο οποίος δεν έχει δει τη δουλειά μου μπορεί να νομίσει ότι θα δω έναν κωμικό ο οποίος σχολιάζει πρόσωπα, από προσανατολίζει. Ο Σίδας με την έχει πατήσει, έτσι πιστεύεις? Τώρα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, παίζει συνέχεια. Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, θα απαντήσει ο Σίλας.